σε συναγερμό ολόκληρη η Μεσαρά αφού ο κορονοϊός της χτύπησε την πόρτα. Η αγωνία τα τελευταία 24 ώρα χτυπά κόκκινο, η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη και τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί στην περιοχή μέχρι στιγμής ανέρχονται στα 7. Όλοι όσοι νοσούν φέρονται να είχαν έρθει σε επαφή με το ηλικιωμένο ζευγάρι, τον 85χρονο άντρα και την 79χρονη γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί έπειτα από τεστ στο οποίο υπευλήθησαν. Ωστόσο, η κατάσταση της ηλικιωμένης χτες επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Παγνί. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Δήμο Φεστού, καθώς και δεύτερος αντιδήμαρχος, ο οποίος έκανε το τεστ για τον κορονοϊό στο πλαίσιο της διαδικασίας ιχνηλάτησης, ήταν θετικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας είχε έρθει σε επαφή με τους ηλικιωμένους και τις πρώτες ημέρες ήταν ασυμπτωματικός. Και οι δύο αντιδήμαρχοι φέρουν ήπια συμπτώματα και βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ο Δήμαρχος Φεστού είναι αρνητικός. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρξει διασπορά. Σας είπα ότι και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι αποτύχει, είμαι αρνητικός. Βάζοντας τα δεδομένα πώς είναι, θα μπορούσα να ήμουν θετικός κι εγώ σήμερα. Την ίδια ώρα, δεκάδες εργαζόμενοι του Δήμου Φεστού προσήλθαν σήμερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να κάνουν το τεστ, με το Δήμαρχο να συνιστά σε όλους ψυχραιμία. Πήγανε γύρω στα 16-17 άτομα. Ήταν όλα άτομα του Δήμου. Πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα κάποια άτομα από το Δήμο τα οποία έχουν πολύ περισσότερη επαφή με τον κόσμο, καθημερινή επαφή, αλλά και επαφή μεταξύ μας, να εξεταστούν το ώστε να ξέρουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται τυχόν διασπορά μέσα στο Δήμο. Η αγωνία χτυπά κόκκινο για τη Μεσαρά, όσο οι δημοτικοί υπάλληλοι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων τους. Γι' αυτό το λόγο, ο Δήμος Φεστού, οι χώροι του οποίου αμέσως απολυμάνθηκαν, αύριο θα παραμείνει κλειστός για προληπτικούς λόγους. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αύριο προληπτικά ο Δήμος θα είναι κλειστός σε περίπτωση που τα άτομα που σήμερα κάναν το τεστ, η δικιά μου πρωτοβουλία τουλάχιστον θα είναι, αν πάλι δεν έχω καθοδήγηση, αυτοί που κάνουν το τεστ και είναι αρνητικοί να επιστρέψουν στο Δήμο μεθαύριο για τις βασικές ανάγκες του Δήμου, μέχρι να δούμε σιγά σιγά πώς θα επιστρέψει όλο το προσωπικό του Δήμου. Τα γεγονότα στη Μεσαρά τρέχουν με την ανησυχία στην περιοχή να είναι έκδηλη. Το αίτημα του Δημάρχου τελικά θα πάρει σάρκα και οστά και έτσι κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρεθεί στην περιοχή ενισχύοντας τη διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορονοϊού. Ας μην υπάρχει πανικός, δεν είναι τα πράγματα τόσο τεράστια, αλλά να υπάρχει προσοχή, να συνεχίσουμε. Να αρχίσουμε, αν τυχόν είχαμε σταματήσει, να παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις, να προσέχουμε, γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να βοηθήσουμε τον ιό να υπάρξει διασπορά στο Δήμο μας. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισμός εξάπλωσης του ιού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενδεχόμενο ώστε το χωριό να τεθεί σε καραντίνα.